ποιότητα και αυτή την ομορφιά και τα κτίρια αυτά τα υπέροχα, δεν ξέρω πώς αυτό αναδεικνύεται μέσα από κόκκινα και πράσινα ταρτάν. Λοιπόν, έχω πιάσει ήδη δύο να τα συγκεντρώσουμε, να μην γίνουν παρεξηγήσεις. Το πρώτο που είπε η Όλγα Κεφαλογιάννη είναι ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση των πολιτών και γι' αυτό και η γκρίνια. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ελήφθησαν υπόψη πιθανώς άλλα ζητήματα που πρέπει να επιληθούν στην ευρύτερη περιοχή και το αισθητικό κομμάτι. Κοίταξε, αυτό είναι ο καθένας κάτι που μπορεί να το σχολιάσει. Νομίζω ότι και εγώ ως Αθηναία μπορώ να σχολιάσω αυτό, όχι μόνο ως εκπρόσωπος. Αυτό με τα χρώματα το έχουν πει πολύ, κυρία Κεφαλογιάννη. Αυτό με το κόκκινο-κίτρινο το έχουν πει πολύ. Κρατάω το ότι ο Δήμαρχος είπε ότι αυτό είναι ένα πιλωτικό στάδιο, που σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνουν παρεμβάσεις, διορθώσεις και να πάμε στο να εκπληρωθεί ένα όραμα που όντως έχει μια πολύ καλή και σωστή αφετηρία τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που χρειάζεται η Αθήνα. Εγώ κράτησα και αυτό που είπατε για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αλλά ας πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Βερναρδάκη, γιατί και στο ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για παραλογισμό, μιλούν για πειραματισμούς του Δήμου Αθηναίων.